Happy Traveler στο νησί του Ίκαρου. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, μωρό μου γλυκό. Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει και αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε εντός Ελλάδος. Πετάξαμε με απευθείας πτήση από Θεσσαλονίκη για Ικαρία, κοιμηθήκαμε και λίγο στη διαδρομή και φτάσαμε στο νησί του Ίκαρου, όπου μας υποδέχτηκε ο Ίκαρος και ο Δημήτρης, ο οποίος έχει εταιρεία που νοικιάζει αυτοκίνητα. Ήρθε να μας φέρει αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο, αλλά και να μας δείξει στο χάρτη που είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να δούμε στην Ικαρία. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Στοίχη, χάρηκα πάρα πολύ. Ωραία, λοιπόν, πάμε να εξερευνήσουμε την Ικαρία. Μπήκαμε λοιπόν στο αυτοκινητάκι μας και ξεκινήσαμε την εξερεύνησή μας στην πανέμορφη Ικαρία. Η Ικαρία είναι ένα από τα πιο όμορφα και ξεχωριστά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι καταπράσινη, ιδιαίτερα ορεινή, με φανταστικές θάλασσες και ιδιαίτερα φιλόξενους ανθρώπους. Είναι ένα νησί που μια φορά να πας σου μένει αξέχαστο. Είμαστε στο φάρο που είναι δίπλα ακριβώς από το αεροδρόμιο. Στο φάρο και στη γύρω περιοχή θα βρείτε ωραίες ξύλινες ταμπέλες που έχουν ζωγραφίσει παιδιά. Δίπλα στο αεροδρόμιο και δίπλα στο φάρο, στην ανατολική άκρη της Ικαρίας, βρίσκεται το Δράκανο. Ο πύργος του Δράκανου είναι από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία της ελληνιστικής περιόδου που σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση μέχρι σήμερα. Ο πύργος αυτός αποτελούσε μέρος της αρχαίας πόλης του Δράκανου και η κατασκευή του τοποθετείται χρονικά στους Αλεξανδρινούς χρόνους. Λοιπόν, εδώ κάναμε μια μικρή στάση να πάρουμε τοπικά αναψυκτικά της Ικαρίας για να ξεδιψάσουμε. Ο κύριος Γιώργος εδώ είπε να δοκιμάσουμε και άλλα προϊόντα της Ικαρίας. Καθούρα. Η καθούρα, το τυρί, πολύ ωραίο είναι αυτό, λένε. Βέβαια. Όπω. Και εδώ είναι η φέτα Ικαρίας. Φέτα Ικαρίας. Βέβαια. Εγώ θα πάρω καθούρα, ωραίο όνομα για τυρί. Καθούρα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Με καθούρα Ικαρίας και μορταδέλα καπνιστή από τη Δράμα μπορούμε να φτιάξουμε ένα πολύ μερακλείδικο σάντουιτς. Αυτή η μορταδέλα παράγεται στη Δράμα, σε μία από τις καλύτερες αλαντοποιίες της Ελλάδας. Θα βάλουμε τρεις καλές φετούλες καπνιστής μορταδέλας στο ψωμάκι μας και μερικά κομμάτια καθούρας. Δεν θα μείνουμε όμως εκεί, θα βάλουμε και καραμαλίδικη σάλτσα Καπαδοκίας για να γίνει το σάντουιτς ελαφρώς πικάντικο και υπερμερακλείδικο. Νέα κουταλίτσα αρκεί. Την πασαλήφουμε παντού σε όλο το σάντουιτς. Και προσέξτε ότι τη βάζουμε πάνω από το αλαντικό και το τυρί για να μην τη ρουφήξει το ψωμί και γίνει νιανιά. Πω, αυτό είναι σάντουιτς πικάντικο και μερακλείδικο. Με καθούρα Ικαρίας, καπνιστή μορταδέλα από τη Δράμα και καραμαλίδικη σάλτσα Καπαδοκίας. Μιαμ, μιαμ, μιαμ. Αυτά είναι. Καλή όρεξη. Φύγαμε από φάρο και πηγαίνουμε τώρα προς την πρωτεύουσα του νησιού, τον Άγιο Κύρικο. Πριν όμως πάμε εκεί, θα κάνουμε μια στάση λίγο πριν στα Θέρμα, που είναι ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά λιμανάκια του νησιού. Τα Θέρμα είναι γνωστά για τα ιαματικά τους λουτρά. Γεια σας! Στα Θέρμα είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και πολλούς από τους φιλόξενους, χαμογελαστούς Ικαριώτες. Καλημέρα, τι κάνετε? Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Σταύρο, στο καΐκι πάνω. Ναι. Λοιπόν, τα Θερμά φημίζονται για τα ιαματικά. Ναι, είναι για... ραδιούχα τα νερά. Ραδιούχα, έχουν μέσα ράδι. Βέβαια. Είναι ένα από τα μυστικά μακροζωία της Ικαρίας. Όχι, είναι αυτό. Ο, δεν είναι αυτό. Ποιο είναι το μυστικό? Μετά που κάνανε νερό αυτοί που κάνανε πάλι, όλοι θα ήταν η μακροζωία. Τι, ποιο είναι το μυστικό? Το κεφάλι, βρε. Το κεφάλι? Βέβαια.
Δηλαδή. Θα γράψω, θα γράψω και τελειώνει. Α, δεν κατάλαβα ποιο είναι. Να ηρεμήσει και να μην έχει άγχος. Α, μπράβο. Το έχει μπανιέρες που μπαίνεις μέσα, κάθεσαι 20 λεπτά στο ζεστό νερό από τα Ιαματικά Λουτρά και βγαίνεις άλλος άνθρωπος. Τέλειο μέρος. Εδώ έχει χαμάμ και τζακούζι. Και δίπλα έχει τη σπηλιά για να βουτήξουμε. Πάμε. Χέι! Ζεστό νερό! Σαν να είμαι στην μπανιέρα, στο σπίτι! Μπορώ να πω πως αυτή η βουτιά σε αυτά τα νερά με υπερχαλάρωσε. Λένε ότι για 2 ώρες μετά είσαι σε μια νιρβάνα και θες να κοιμηθείς. Αλλά τέλος πάντων, εμείς καθίσαμε εδώ να φάμε και μετά θα φύγουμε από τα θερμά. Αλλά πρώτα φαγητό. Και το φαγητό στην Ικαρία θέλει παρέα και καλή διάθεση. Αφού φάγαμε, πήγαμε να δούμε ένα ικαριώτικο σπίτι με έναν καταπληκτικό κήπο. Λοιπόν, εδώ έχει τα πάντα, λουλούδια, μπαξές. Λεμόνια, αυτό που το λένε... Κόπλα. Πάμε εδώ να δούμε τα πλουμέρια, είναι φυτά από την Ταϊλάνδη. Είναι αυτά. Ω, είναι εδώ σαν ζούγκλα Ταϊλάνδης, έχετε κάνει. Να, κοίταξε τη λουλούδι, κοίταξε. Ωραία. Κοίταξε εδώ, δες εδώ. Άντε, γεια σας. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Και εσείς, και εσείς. Να είστε καλά, γεια σας. Αυτός πίσω μου είναι ο Άγιος Κύρικος, ένα από τα 2 βασικά λιμάνια της Ικαρίας. Είναι η πρωτεύουσα του νησιού και έχει περίπου 2.500 μόνιμους κατοίκους. Εδώ ανοιχτά της Ικαρίας ήταν το σημείο που έπεσε ο Ίκαρος. Εδώ τελειώνει το πρώτο πτητικό ταξίδι με τον Ίκαρο και αρχίζουν όλα τα άλλα. Πριν φύγουμε από τον Άγιο Κύρικο, να τσιμπήσουμε και ένα από τα αγαπημένα μας μπισκοτάκια με γεύση μήλο και κομματάκια σοκολάτας. Μιαμ, μιαμ. Ωραία, αυτά από τον Άγιο Κύρικο. Πάμε τώρα. Φεύγοντας από τον Άγιο Κύρικο, κατευθυνθήκαμε δυτικά από την νότια πλευρά του νησιού. Έχουμε έρθει εδώ στο χωριό Ξυλοσύρτης, αναζητώντας το αθάνατο νερό και συναντήσαμε ένα σπίτι που έχει γνωμικά ικαριώτικα. Ρολόι, άγχος και ταλαιπωρία δεν χωράνε στην Ικαρία. 2 πράγματα μαζί δεν κάνουν σε ένα σπίτι. 2 κούνελοι, 2 πετινοί και πεθερά και νύφη. Αργά η γνώση έρχεται για ό,τι έχω πάθει. Ο χρόνος πίσω δεν γυρνά. Να φτιάξουμε τα λάθη. Και εδώ λέει, φίλε μου, φυλάξου από αυτούς που ευεργέτησες. Ωραία. Και μετά από λίγο η καριώτικη φιλοσοφία, πάμε να βρούμε
στο αθάνατο νερό. Πάμε να βρούμε το αθάνατο νερό, έχει 3 λεπτά περπάτημα. Φτάσαμε στην πηγή του αθάνατου νερού. Δεξαμενή, με αθάνατο νερό. Από τότε ανεβάζουμε πάνω στην εκκλησία. Ω, να το αθάνατο νερό. Λένε πως αυτό το νερό γιατρεύει, ότι έχει αματικές ιδιότητες. Το πίνεις και αναγεννιέσαι. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι ένα από τα μυστικά της μακροζωίας των κατοίκων της Ικαρίας. Ήπιαμε το αθάνατο νερό μας και τώρα πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Σεϊχέλες είναι παραλία εδώ πέρα στην Ικαρία. Βασικά εκεί πέρα χτίζανε ένα τούνελ. Παλιά δεν ήταν παραλία. Χτίζανε ένα τούνελ, το μοναδικό τούνελ που έχει το νησί. Και έπεσαν τα βράχια και σχηματίστηκε μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Και λένε, ω, τι ωραία παραλία. Αυτή είναι παραλία. Τι φλανά έχουν οι Σεϊχέλες. Και λένε, θα το πούμε Σεϊχέλες. Σεϊχέλες έμεινε. Και τώρα όλοι λένε, πάμε στις Σεϊχέλες. Φτάσαμε στις Σεϊχέλες. Έχει περίπου ένα τέταρτο περπάτημα μέχρι την παραλία. Πάμε, νομίζω αξίζει τον κόπο. Φτάσαμε στις Σεϊχέλες. Happy Traveler στις Σεϊχέλες, Ικαρίας. Φτάσαμε στις Σεϊχέλες, στην πιο πολύ συζητημένη παραλία της Ικαρίας, με τα καταπράσινα, γαλαζοπράσινα μάλλον νερά. Σαν πισίνα είναι. Και επειδή έχει βότσα, αλλά δεν σηκώνει καθόλου άμμο, έτσι να θολώνει το νερό. Πάμε για βουτιά. Που με ένα μαγικό τρόπο ο κόσμος εξαφανίστηκε. Είναι μια καινούργια εφαρμογή που έχω στο κινητό. Αν πας σε μια παραλία και έχει πάρα πολύ κόσμο, βάζεις την εφαρμογή, διαλέγεις την παραλία που θέλεις, πατάς και εξαφανίζεται ο κόσμος. Και έτσι έχεις όλη την παραλία για πάρτι σου. Φύγαμε από τις Σεϊχέλες, ωραία ήτανε, ωραία νερά. Κάψαμε και αρκετές ερμίδες ανεβαίνοντας πάνω για να πάρουμε το αμάξι. Και τώρα θα πάμε προς τα πίσω, θα διασχίσουμε όλο το νησί από νότια προς βόρεια, θα περάσουμε πάνω από το βουνό, θα δούμε σε υψόμετρο, θα κατέβουμε από την άλλη μεριά και θα καταλήξουμε στον Αρμενιστή, που είναι το πιο τουριστικό μέρος της Ικαρίας.
όπου βρίσκεται και το ξενοδοχείο μας. Πάμε Ερμενιστή λοιπόν. Φτάσαμε στην Ακαμάτρα, ένα από τα πιο γραφικά και όμορφα χωριά της Ικαρίας. Μέσα στο πράσινο, πάρα πολύ όμορφο μέρος, λες και είσαι σε μια ζούγκλα. Πάμε, είναι και την πλατεία. Πολύ ησυχία έχει. Το μόνο που ακούς είναι τζιτζίκια και ο ήχος από τα ζάρια. Εδώ έχει τιμοκατάλογο. Κρέας ψητό, 40 χωριάκι, πατάτες, κρασί, σκοτάκια, μερίδα, μπύρα, νερό, ψωμί. Μόνο αυτά έχει, μόνο αυτά. Λίγα και καλά. Βασικά μπορεί να είναι τιμοκατάλογος από κάνα πανηγύρι. Τώρα κοιμούνται για μεσημέρι ο κόσμος. Εδώ βράδυ έχει χαμό. Γεια σας! Γεια. Πάμε Ερμενιστή τώρα, στο ξενοδοχείο. Πηγαίνοντας προς Ερμενιστή, περνάμε από τον Εύδυλο, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ικαρίας, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι και το μέρος το οποίο θα επισκεφτούμε μεθαύριο. Αυτή είναι η παραλία Κάμπου. Ωραία παραλία, βλέπει βόρεια. Όταν έχει κύμα εδώ γίνεται χαμός. Φτάσαμε! Μπανιαριστήκαμε και πάμε για βολτά. Δύο λεπτά από το ξενοδοχείο με τα πόδια. Ερμενιστής, ένα από τα πιο γραφικά και όμορφα σημεία της Ικαρίας. Πάμε, βραδινή βόλτα. Βραδινή βόλτα σημαίνει και φαγητό σε Ικαριώτικη ταβέρνα. Για να δοκιμάσουμε τοπικές λιχουδιές όπως οι Ικαριώτικοι μαραθοκεφτέδες. Συνταγή μπορείτε να βρείτε στο bletsas.gr. Ώρα για ύπνο! Ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα και αύριο θα είναι μια ακόμα πιο γεμάτη μέρα. Πάμε για ξεκούραση. Ώρα για πρωινό. Καλημέρα. Υπέροχο ξύπνημα στον Ερμενιστή. Βλέπεις φανταστική ανατολή. Έχουμε τέλεια θέα από το ξενοδοχείο. Και θα φάμε ένα καλό πρωινό. Γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ γεμάτη μέρα στην Ικαρία. Καλημέρα. Καλή όρεξη. Άπαιχτη θέα. Κάτω από το ξενοδοχείο έχει σκαλάκια που πας σε πριβέ μέρος για μπάνιο. Μπάνιο στην πισίνα θα κάνουμε αύριο πρωί, θα έχουμε λίγο παραπάνω ώρα. Τώρα πάμε να φύγουμε, να εξερευνήσουμε την ενδοχώρα της Ικαρίας.
Ξεκινάμε την εξερεύνησή μας στην ενδοχώρα της Ικαρίας. Από τον βόρειο παραλιακό δρόμο κόψαμε μέσα και πρώτη στάση το χωριό Σταύλος. Πάρα πολύ γραφικό, παραδοσιακό χωριό, μέσα στο πράσινο, παντού έχει ελιές και πεύκα και πραγματικά τέτοια ώρα το πρωί δεν κουνιέται φύλλο. Μετά το χωριό Σταύλο πάμε λίγο πιο πάνω στο χωριό Πηγή, όπου βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα μοναστήρια του νησιού. Απίστευτες τοιχογραφίες αυτή η εκκλησία. Το ακριβές έτος ιδρύσεως της Ιεράς Μονής Θεοκτίστης δεν είναι ιστορικά βεβαιωμένο, αλλά υπάρχει σωζόμενη επιγραφή με ημερομηνία 1688. Πιστεύετε όμως ότι το μοναστήρι είχε ιδρυθεί πριν από αυτή την ημερομηνία? Ήρθαμε σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Ικαρίας, στο μοναστήρι της Παναγίας της Θεοκτίστης, η οποία λέγεται και Θεοσκέπαστη και έχει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό. Για ταβάνι έχει ένα τεράστιο γρανιτένιο βράχο. Στο πανέμορφο αυτό παρεκκλήσι, γνωστό ως Θεοσκέπαστη, σώζεται το παλαιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του Ναού της Μονής. Θεϊκό μέρος. Θεϊκό με όλη την έννοια της λέξης. Λες και το έκτισε ο Θεός. Μετά την επίσκεψή μας στη Θεοκτίστη ή Θεοσκέπαστη, ωραία λουκουμά. Και ολόφρος του λουκουμάς τώρα τηγανίστηκε. Με καριώτικο μέλι. Τέλεια. Τελειώνουμε λουκουμάδες και ορμάμε στο αμάξι για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Η βόρεια πλευρά της Ικαρίας είναι γεμάτη ωραίες παραλίες. Στο δρόμο ανάμεσα από Έβδηλο και Αρμενιστή υπάρχει μια απότομη στροφή, ένα γεφυράκι όπου έχει μερικά παρκαρισμένα αυτοκίνητα και αν κοιτάξεις δεξιά υπάρχει ένα άνοιγμα με το φαράγγι να εκβάλλει στη θάλασσα και φαίνεται στο βάθος μια ωραία παραλία. Πάμε να την εξερευνήσουμε. Κατεβαίνουμε από την πίσω πλευρά, έχει σκαλοπατάκια. Ελπίζω αυτό να μην είναι το τελευταίο happy travel. Τα κατάφερα! Πολύ περιπέτεια η κατάσταση και για να κατεβείς αλλά και για να μπεις. Όταν έχει κύματα εδώ πέρα, επειδή έχει βράχια μέσα η παραλία, δυσκολεύεσαι και να μπεις και να βγεις. Είναι για τους λάτρες της περιπέτειας. Αλλιώς υπάρχουν άλλες παραλίες, μόνο άμμο, άνετα πας, άνετα πουτάς. Thank you.
Κλησία Αναλήψεως, στο Γυαλισκάρι. Σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, συμπίστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο! Επιστρέψαμε στο Happy Traveler στην Ικαρία. Συνεχίζουμε την εξερεύνησή μας στην ενδοχώρα του νησιού. Μια απίθανη παλιά εκκλησία είναι ακριβώς έξω από το χωριό Χριστός, στις Ράχες. Ωραία. Συνεχίζουμε. Καρυδιές, καστανιές, από όλα έχει ο Μπαξές. Βρισκόμαστε στο χωριό Χριστός, στις Ράχες. Ράχες είναι όλη η περιοχή, έχει πολλά χωρκιδάκια. Αυτό είναι ένα από τα κεφαλοχώρια. Κάτσαμε εδώ στο χωριό να φάμε κάτι και διαλέξαμε έτσι καριώτικες γεύσεις. Μια πράσινη σαλάτα με ξινοτήρι Ικαρίας και ένα σουφικό Ικαρίας που είναι πιάτο με διάφορα ανάμεικτα λαχανικά εποχής. Ωραία πράγματα. Κολοκυθάκι, πατάτα, πιπεριές, κρεμμύδι, από πάνω τυράκι. Καλή φάση. Σαμπριάμ είναι. Πω. Πρώτο πράγμα. Για τη δόρπιο, ντόπιο τυρί με μέλι και σουσάμι. Και το μέλι είναι ντόπιο. Είναι μαλακό φρέσκο τυρί. Ωραία. Δεν υπάρχει. Αποκλίνομαι. Συνεχίζουμε την εξερεύνησή μας στις Ράχες, που είναι ένα σύμπλεγμα χωριών, συμβόρειο δυτική Ικαρία. Πάμε στο μικρό φράγμα, έχει και ένα μεγάλο φράγμα εδώ στην Ικαρία. Πάμε στο μικρό, μας είπαν ότι είναι ωραία εκεί πέρα το σκηνικό.
Φτάσαμε στο φράγμα. Το σκηνικό εδώ είναι μαγικό. Υπάρχει μια σαύρα εδώ που λέγεται κορκόφυλλας. Κορκόφυλλας. Απίστευτο μέρος. Τέλειο. Έχει και μια καντίνα εδώ. Κάθαμε εδώ δίπλα στο μικρό φράγμα και πίνουμε ένα παγωμένο τσάι. Φλισκούνι με μέλι. Ντόπιο είναι. Wow. Ωραίο είναι. Μετά το τσάι, πήγαμε μια βόλτα στο δάσος. Η Ικαρία ίσως δεν το ξέρετε, αλλά είναι από τα πιο πράσινα και γεμάτα δάση νησιά του Αιγαίου. Απίστευτο! Αιωνόβιο Πεύκο με 12 κορμούς. Τέλεια, αυτές οι βόλτες μέσα δάση είναι το κάτι άλλο. Αυτή είναι η Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού, Μουντέ. Το όνομα που βλέπετε στους χάρτες, Μουντέ. Φτάσαμε στο Να, ο Νας. Είναι ιερό το σημείο εδώ, υπήρχε παλιά ναός. Και από εκεί είναι το φαράκι του Χάλαρη που καταλήγει στην καταπληκτική παραλία. Λένε ότι αυτή η παραλία είναι η καλύτερη παραλία για να δεις ηλιοβασίλεμα στην Ικαρία. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε αυτή την ώρα εδώ. Πάμε. Βγάζουμε τα παπούτσια μας εδώ. Τι μέρος, φανταστικό, τέλειο. Εμπειρία μπάνιο με ηλιοβασίλεμα στην παραλία του Να. Απλώς εδώ θέλει λίγο προσοχή όταν έχει μεγάλα κύματα. Χτυπάνε στα βράχια και δημιουργούν υποθαλάσσια ρεύματα που σε πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Αν έρθεις η Ικαρία δεν πρέπει να φύγεις με τίποτα αν πρώτα δεν πας σε ένα πανηγύρι. Δεν είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις ένα, γίνεται σχεδόν κάθε βράδυ. Πετύχαμε ένα πανηγύρι σε χωριό στις Ράχες. Πάμε! Yeah.
Καλημέρα και σήμερα. Πάμε για πρωινή βουτιά. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά που ήρθατε στο νησί. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Αυτό είναι δώρο από το ξενοδοχείο. Είναι ντόπιο μέλι εδώ από το νησί. Ωραία, βέβαια. Αλλά το έχετε στο πρωινό σου να μας θυμώσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Αναχωρήσαμε από το ξενοδοχείο μας στον Αρμενιστή. Κάναμε και check-out, μπήκαμε στο αμάξι. Έχουμε λίγες ώρες πριν την πτήση μας για Θεσσαλονίκη. Κατευθυνόμαστε ανατολικά προς αεροδρόμιο, να κάνουμε κάποιες στάσεις στο ενδιάμεσο. Η Ικαρία θεωρείται ο παράδεισος των σέρφερς. Εδώ στη Μεσαχτή, μια παραλία που κοιτάει βόρεια, έχει τεράστια κύματα και είναι ό,τι πρέπει για να σερφάρεις. Όχι windsurf, κανονικό σερφ. Χωρίς πανί. Ωραία, πάμε τώρα. Βρισκόμαστε στον Εύδυλο, στα βόρεια του νησιού, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας. Πάμε μια βόλτα κάτω. Πολύ όμορφο μέρος και ωραίο λιμάνι. Εδώ στα μαγαζιά, αντί να γράφουν το όνομά τους Πέτρος, Γιάννης, Τσακονίτης, γράφουνε Στου Τσακονίτη. Αυτός ήταν ο Εύδυλος, μπαίνουμε στα μάξι και συνεχίζουμε. Οι δρόμοι στην Ικαρία είναι όλο στροφές. Αν δεις το χάρτη, είναι σαν σαλιγκάρι, σαν καρδιογράφημα. Δεν πρέπει να υπάρχει πάνω από, δεν ξέρω, 100 μέτρα ευθεία. Είναι όλο στροφές. Αυτό είναι το Καραβόσταμο. Έχει ενδιαφέρουσα παραλία και λιμανάκι και τεράστια κύματα όταν έχει βοριά. Ωραία το Καραβόσταμο, φεύγουμε για από εδώ. Αυτό ήταν, να αποχαιρετούμε το νησί του Ικάρου και πάμε Θεσσαλονίκη. Τέλεια περάσαμε. Γεια σου Ικαρέ. Κάθε ταξίδι είναι ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο μας, που δεν είναι άλλος από το να γυρίσουμε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο. Γιατί αυτή είναι η φύση μας. Είμαστε γεννημένοι ταξιδιώτες. Ο κόσμος είναι εκεί έξω για να τον ανακαλύψουμε. Και μέσα από αυτή την εκπομπή να τον ανακαλύψετε κι εσείς μαζί μας. Να δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια του Happy Traveler. Εμείς για την ώρα χρησιμοποιούμε την εφαρμογή του νούμερο 1 online ταξιδιωτικού γραφείου στην Ελλάδα που κάνει το κλείσιμο των εισιτηρίων παιχνιδάκι. Μπορούμε πολύ εύκολα να βρούμε αεροπορικά εισιτήρια για όπου θέλουμε να πάμε στις καλύτερες τιμές. Κλείνουμε λοιπόν εισιτήρια για το επόμενο ταξίδι και ετοιμαζόμαστε για νέες περιπέτειες.
Εμείς τώρα που τελειώνει η εκπομπή περιμένουμε τα σχόλιά σας να μας πείτε τι σας άρεσε περισσότερο και επίσης τις προτάσεις σας για μέρη που θέλετε να κάνουμε επεισόδιο Happy Traveler στο μέλλον. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτό το ταξίδι μας, το επεισόδιο Happy Traveler. Ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια! Yeah!